Είμαι εδώ παρέα με τον Ορφέα Αυγουστίδη και χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί ο Ορφέα, νομίζω ότι είσαι από αυτούς τους ηθοποιούς που εκπροσωπούν το νέο αίμα των τελευταίων ετών στο θέατρο και στην τηλεόραση. Και έχεις επιλέξει όμως να είσαι ένα παιδί χαμηλών τόνων. Δηλαδή, ενώ είσαι πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, δεν πολύ βγαίνει στα κοσμικά, δεν ξέρουμε πολλά για σένα, για τη σχέση σου. Είναι επιλογή σου αυτή. Επιλογή μου κατά κάποιο τρόπο. Καλημέρα καταρχήν. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας για να πούμε όλα αυτά τα ωραία που ετοιμάζεις. Αλλά θέλω να πω, ενώ έχεις μπει σε αυτό το χώρο τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, έτσι πιο δυναμικά. Δεν ξέρω, εγώ προσπαθούσα να θυμηθώ μια σχέση σου, να θυμηθώ κάτι σχετικό με σένα, με την προσωπική σου ζωή, την καθημερινότητά σου. Δεν μου έρχεται κάτι. Είναι, κατά κάποιο τρόπο, ναι, είναι κάτι που γίνεται συνειδητά. Όχι για να έρθει κάποιος τίτλος που να συνοδεύει το όνομά μου, που να είναι κοντά στον χαμηλών τόνων ή ναι. Το αυτό, ή το δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να πει ο καθένας. Απλά δεν... κάπως έτσι έρχεται ως φυσικό, απλά. Το ότι είσαι παιδί δύο πολύ γνωστών ανθρώπων ήταν και κάτι που μεγαλώνοντας έκανες να πεις ότι okay, αγαπάω και εγώ την υποκριτική, αλλά δεν θέλω, ας πούμε, όλα τα φώτα πάνω μου, να ασχολούνται μόνο με τη δουλειά μου ή δεν είχε σχέση και αυτό. Μπορεί και να είχε σχέση και να μην το κατάλαβα. Σίγουρα δεν θέλω, σε σχέση με την προσωπική μου ζωή και όλο αυτό το κομμάτι, δεν θέλω να έρθει μια στιγμή που να αλλάξουν τα πράγματα στη ζωή μου. Είτε αυτό σημαίνει ένας χωρισμός, είτε το ξεκίνημα μιας σχέσης, είτε. Και εγώ να πρέπει να λογοδοτήσω σε αυτούς που έδωσα την πρώτη πληροφορία εξ αρχής για οποιαδήποτε αλλαγή. Δηλαδή, δεν μπορώ να έρχομαι αντιμέτωπος με το συναίσθημά μου εξαιτίας της όποιας δημοσιότητας μπορεί να υπάρχει γύρω από την ιδιότητά μου και όχι από μένα. Ή να σκέφτεσαι το πώς θα εξελιχθεί μια σχέση και το πώς θα πρέπει να λογοδοτήσει τον καθένα. Έχεις Instagram, social media. Έχω, ναι. Έχω Facebook και Instagram. Και εκεί είσαι φιδωλός σε σχέση όμως. Νομίζω, ναι. Νομίζω, ναι. Είναι άτυχοι όσοι έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν. Δηλαδή, μία στο τόσο. Εντάξει, που... κυρίως για τη δουλειά μου, αλλά το ευχαριστιέμαι τόσο όσο όμως. Ναι. Δεν είμαι. Αυτό που έχεις δηλώσει ότι δεν σε φλερτάρουν οι γυναίκες και δεν σου κάνουν κομπλιμέντα, μου κάνει εντύπωση. Γιατί είσαι ένα ωραίο παιδί, ψηλό παιδί, ευθυτενής. Κοίταξε, να σου πω τι γίνεται. Αυτό δεν είναι μία δήλωση επικεφαλίδα. Αυτό ήταν μία λέξη μέσα σε μία πολύ μεγαλύτερη φράση ως απάντηση σε μία ερώτηση μιας τεράστιας κουβέντας. Δηλαδή, όχι, ρε παιδί μου. Κάποιος μπορεί να με ρώτησε πριν κάποια χρόνια, ρε παιδί μου, σου έρχονται κατά πάνω σε οι γυναίκες και αυτό. Και να απάντησα, εντάξει, όχι, δεν με φλερτάρουν οι γυναίκες σε αυτό το βαθμό όπως το περιγράφεις. Και κάπου να μπήκε η επικεφαλίδα, δεν με φλερτάρουν οι γυναίκες. Κατάλαβα. Σε φλερτάρουν, δηλαδή. Φλερτάρει ο αλλά δεν έρχεται και μια στρατιά, ας πούμε. Δεν έρχεται αυτό που φαντάζεται κάποιος όταν κάνει μια ερώτηση σε κάποιον που θεωρεί ότι λόγω της αναγνωρισιμότητάς του και της οικειότητας που δημιουργεί στον κόσμο, προκαλεί ερωτικές διαθέσεις σαν μαγνήτης. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή αυτό το προκαλεί ενδεχομένως στο υποσυνείδητο κάποιον ή σε φαντασιακό επίπεδο και αλλιώς, αλλά όχι έξω στον μπαρ. Αλλά όχι ότι πας στον μπαρ και έρχεται μια στρατιά γυναικών, να σου πει Ορφέας. Δηλαδή, για φαντάσου, αντίστοιχα και οι άντρες που ποθούν ή θέλουν ή τους αρέσει μια γυναίκα που βλέπουν κάπου ενώ δεν την ξέρουν, με την που τη δώσουν στον μπαρ, θα σηκωθούν και θα πούνε, όπα, εδώ είμαστε. Έφυγα, έφυγα. Ποιος τύπος γυναίκας σε κάνει να πεις έφυγα, έστω και φαντασιακά, μέχρι να πας τελικά να της μιλήσεις. Τι σου αρέσει σε μια γυναίκα. Πράγματα, εντάξει, που σίγουρα δεν φαίνονται από μακριά, αμέσα στην κάμερα. Δεν κοιτάς την εμφάνιση, δηλαδή. Ναι, η εμφάνιση είναι, αλλά δεν μπορώ να σου πω η μύτη, τα αυτιά. Δηλαδή, η εμφάνιση είναι η εμφάνιση. Ναι. Θα ήθελα να είναι κάτι αρμονικό που να πηγαίνει σε μένα. Δεν σημαίνει ότι είναι. Ξανθιά με τα πράσινα μάτια, αυτό λέω. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Γιατί έχει να κάνει και λίγο με την προσωπικότητα και την αύρα και αυτό που φέρει ο άλλος. Το χιούμορ. Είσαι τη συντροφικότητα, σου αρέσει δηλαδή να περνάς χρόνο με έναν άνθρωπο. Πολύ, πολύ. Μου αρέσει να δημιουργώ δεσμούς και περιβάλλον. Είσαι περιποιητικός, δηλαδή θα μαγειρέψεις, θα δημιουργήσεις συνθήκες, να κάνεις εκπλήξεις. Θέλω να πιστεύω πως είμαι, ναι. Τι ζωή είσαι? Δίδυμος. Αδίδυμος. Όποτε θέλουμε είμαστε. Είμαι και εγώ δίδυμος, γι' αυτό σου λέω. Είσαι σε μια φάση πάρα πολύ δημιουργική. Προετοιμάζεσαι για δύο παραστάσεις. Πρωταγωνιστής στο έργο Μια Τεράστια Έκπληξη στο Scrow Theater Δευτέρα και Τρίτη και είσαι σε τελική φάση προβών για. Την παράσταση 7 χρόνια που ανεβαίνει 18 του μηνός στο θέατρο Αποθήκη. Εκεί θα είμαστε Τετάρτη με Κυριακή. Είναι ένα ισπανικό έργο που το έχουμε διασκευάσει. Πρώτη φορά θα παιχτεί στο θέατρο. Το σκηνοθετεί ο Οδυσσέας ο Παπασπυλιόπουλος. Συμμετέχεις και εσύ στη διασκευή, δηλαδή. Όχι, 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 όχι. Το έχετε διασκευάσει εμείς στο team. Και είμαστε πέντε έτσι,
ηθοποιοί που τους εκτιμώ πάρα πολύ. Εκτός από μένα είναι ο Αλέξανδρος ο Λογοθέτης, η Αλεξάνδρα η Αηδίνη, ο Κωνσταντίνος ο Ασπιώτης και ο Γιώργος ο Χριστοδούλου. Και πολύ ωραία. Από την άλλη Τετάρτη στο Θέατρο Αποθήκη. Και Δευτέρα και Τρίτη η αγαπημένη μας τεράστια γενικώς, έκρηξη. Γενικώς πάντα στα θεατρικά σου σε πάνε από το καλό στο καλύτερο. Σου λείπει που δεν κάνεις τηλεόραση. Είχες πει κάποια στιγμή, νομίζω, ότι γενικώς σου αρέσει πολύ ο κινηματογράφος. Η τηλεόραση δεν είναι η πρώτη σου επιλογή. Ναι, το σινεμά είναι κάτι το οποίο ήταν πάντα ένα όνειρο από παιδί. Όχι να παίζω, αλλά γενικότερα ένα όνειρο. Να βλέπω, να χαζεύω, να μιλάω για το σινεμά, για ταινίες που με έχουν καθορίσει κατά κάποιο τρόπο. Πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά εντάξει, δεν γίνεται σινεμά στην Ελλάδα. Επίσης δεν μπορεί να ζήσεις από τον κινηματογράφο. Έκανα κάποιες ταινίες τα πρώτα χρόνια που δούλευα. Στα πρώτα χρόνια νομίζω πέτυχες ακόμα και την εποχή που υπήρχαν μπάτζετ. Ναι, ναι, δηλαδή υπήρχαν. Τώρα πια δύσκολα υπάρχουν μπάτζετ για ταινίες. Ναι. Ισχύει αυτό. Αυτή τη δουλειά την κάνεις και βιοποριστικά του ηθοποιού ή είσαι ένα παιδί εξασφαλισμένο ενδεχομένως από τους γονείς σου? Όχι, εγώ ζω αποκλειστικά από αυτή τη δουλειά. Κατά 80%, 85% από το θέατρο. Από πιτσιρικά ήσουν, έτσι. Δηλαδή, είπες κάποια στιγμή στα 18 στη μητέρα σου και στον πατέρα σου ότι τώρα θα κάνω τον ηρώ μου, αλλά θα προσπαθήσω να τα βγάλω και πέρα μόνος μου. Από τα 21, όχι από τα 18. Δηλαδή, ξεκίνησα να δουλεύω πολύ νωρίς. Ήρθανε τα πράγματα μαζεμένα. Αποφάσισα να το πάρω αυτό, το δώρο, αυτή την ευκαιρία. Δηλαδή, να μην πω εντάξει, πάμε και βλέπουμε. Να μπω με το κεφάλι μέσα και να αρχίσω να δουλεύω. Και εκτότε, ναι, δεν σταμάτησα. Δηλαδή, από τα 20 ήταν η πρώτη μου δουλειά και μέχρι τώρα που είμαι 32, ζω από αυτή τη δουλειά μου. Χρειάστηκε να δανειστείς. Δηλαδή, όλοι έχουμε στριμωχτεί τα τελευταία χρόνια. Ναι, να ναι, έρθει ένας μήνας, να μην έχεις να πληρώσεις. Ναι. Και στα capital control και υπάρχουν στιγμές. Γιατί με τη δουλειά μας, εμείς που πρέπει να κλείνουμε και 2 και 3 φορές το χρόνο, παρέα. Πρέπει να κλείνουμε, δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Σωστό. Υπάρχουν διαστήματα που μπορεί να πληρωθείς. Ή να αργήσεις να πληρωθείς ή να μην έχεις παράσταση ή δεν ξέρω και εγώ τι. Ναι, εκεί ενδεχομένως. Δηλαδή, φυσικά, όπως και εγώ είμαι ανοιχτός κάποιος κοντινός μου άνθρωπος να μου ζητήσει βοήθεια όταν εγώ μπορώ και αυτά. Έτσι γίνεται, δεν γίνεται αλλιώς αυτές τις εποχές. Σωστό. Πέρσι θυμάμαι, παίξαμε κάποια πλάνα από το γάμο της μητέρα σου, όπου ντύθηκε παραδοσιακά και το ζήσε πολύ ευτυχισμένα και συγκινημένα. Και ήσουν ένας πολύ περήφανος γιος δίπλα. Ήμουν περήφανος γιος για τη μάμα που μεγάλωσα. Να είναι καλά, να είναι καλά τα παιδιά. Γενικά είσαι σαν γιος άνθρωπος που έλεγε την άποψή σου στα κομμάτια που την αφορούσαν, στην προσωπική τη ζωή ή στο πώς ήθελε να τη ζήσει? Ναι. Όχι. Θέλω να πω ότι με υπολόγιζε πάντα και οι δύο μου γονείς. Μου είχαν μια εκτίμηση. Και όσο θεωρούσα ότι μου αναλογεί, έλεγα την άποψή μου. Δεν ήμουν ποτέ κάποιο παιδί. Δεν σου παρεμβατικός να πεις δεν μ' αρέσει αυτό. Να έλεγα ακριβώς αυτό. Ή αυτή στον παπά σου αντίστοιχα. Ακριβώς. Όσο μου αναλογούσε και ανάλογα με τη σχέση μας, η οποία θεωρώ ότι είναι και ήταν πάντα πολύ ισορροπημένη για, αυτό, για την περίοδο, την κάθε περίοδο. Έτσι. Μέχρι και σήμερα. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις να μου πεις και για το κόκκινο νηφικό. Γιατί κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Ξέρω εγώ. Διαφημίσεις. Δοκιμασίας, αγαπημένε ωραία, μου. Ωραία, ωραία. Θα παίξεις? Θα παίξω, θα παίξω. Ωραία. Χωρίς φόβο, αλλά με πολύ πάθος, θέλω να διαλέξεις ένα από τα δύο κουτιά που έχει μπροστά της η Φλωρίντα. Το πρώτο ή το δεύτερο? Το δεύτερο. Το δεύτερο, λοιπόν. Όποιος βλέπει η Φλωρίντα. Τώρα θα ενθουσιαστείς πιο πολύ με την ερώτηση. Είχες ποτέ παράλληλη σχέση? Όχι. Και ποια ήταν η κανονική σου σχέση? Άργησε. Φαντάζεσαι. Όχι, όχι, ξαφνιάστηκα. Φαντάζεσαι. Ναι, είχα τετραπλή παράλληλη σχέση. Έχω αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν είχα. Βέβαια είναι δίδυμος Δημήτρη. Άντρας δίδυμος, καταλαβαίνει. Σε πιστεύω. Δεδομένα αυτά είναι. Δεδομένα. Σε πειράζω γιατί ο Δημήτρης κατέχει έτσι αγνώσεις για το αστρονομικό. Για πες τώρα, 3 ή 4. Ωραία, το πιστεύω, μάντε. 3. Οκ. Εσύ φταίς λοιπόν. Λοιπόν. Κάνεις πολύ ποδήλατο. Πόσο καλά ξέρεις τα μηχανικά μέρη του? Θα δεις τώρα εδώ. Ωραία. Και θα μας πεις. Για να δούμε. Το πιρούνι.
Πού είναι το πιρούνι, τι είναι το πιρούνι. Το πιρούνι είναι. Το πιρούνι είναι. Στο τραπέζι. Το ψαλίδι θα σου. Μπροστά. Το πιρούνι είναι μπροστά. Α, ωραία. Λοιπόν, το εξάρτημα που συνδέει τον μπροστά τροχό με το σύστημα καθοδήγηση στο ποδήλατό μα. Ναι. Τι είναι το seat tube. Το seat tube. Seat tube. Α, το seat tube. Είναι αυτό το tube που συνδέει το seat με το ποδήλατο. Έλα ρε, το έχει, μπράβο. Μακρύς κατακόρυφος σωλήνας που εκτείνεται από τη σέλα μέχρι το δισκοβραχίωνα. Πού τα βρήκες, αγάπη μου, στο πανεπιστήμιο, ήταν η ετοιμολογία. Έχει ένα άλλο γράφει εδώ. Τι είναι το παλουκόσελο. Το ίδιο, το seat tube. Όχι. Μήπως είναι η σέλα. Η σέλα. Όχι, λοιπόν. Το παλουκόσελο είναι εδώ. Το παλούκι που είναι κάτω από τη σέλα. Ναι, εγώ νομίζω είναι το κάτω. Παιδιά, όχι. Το παλουκόσελο συνδέει τη σέλα με το πλαίσιο και μετατοπίζοντας το παλουκόσελο πάνω κάτω, ρυθμίζουμε και το ύψος της σέλας. Α, είναι αυτό για να πας πάνω κάτω τη σέλα. Ενώ το seat tube είναι ο σωλήνας από την καλλιέρα. Α, εντάξει. Σε κάναμε και πιο σοφό. Ωραία. Εντάξει. Δεν μου αξίζει να καβαλάω ποδήλατο, ισχύει. Τελικά. Τα παρακάνει. Άμα δεν κάνει και σιγά. Σιγά εσύ, βρε. Αναβάτη. Λοιπόν, Τίνα, το τρίτο ή το πέμπτο ή το έκτο, συγγνώμη. Το πέμπτο. Πώς το πέμπτο. Είναι πέντε, επειδή έχω πέντε έκτου γενέθλια. Πέντε, ωραία. Πάλι στο monitor θα δεις κάποια χαρακτηριστικά πιάτα της Κρήτης. Να μας πεις τα ονόματά τους. Λοιπόν, έλα. Χοχλή μπουμπουριστή με τον τολίφανο και χοντρό αλατάκι. Ωραία. Η μαμά μαγειρεύει κριτικά. Μαγειρεύει, ναι. Μπουρέκι με κολοκύθι. Εντάξει, το έχει παιδιά ο άνθρωπος. Χανιώτικο μπουρέκι. Πόσο. Έλα, με μέλι. Ναι. Σφακιανή. Μπράβο. Ωραία. Εντάξει, το έχει. Ωραία, αυγά με στάκα και στα μναγκάθι. Ναι, λοιπόν, χειροκρότημα, ωραίος, πολύ ωραίο. Πες μας ότι ξέρεις να τα μαγειρεύεις κιόλας. Τα κριτικά φαγητά τα ξέρεις καλύτερα από τα του ποδηλάτου. Γεγονός. Θα καβαλάω αυγά με στα κουμπούτερα. Πες μας για το κόκκινο νηφικό. Να σας πω. Κάνει, δεν κάνει. Όχι, δεν είναι ότι δεν κάνει. Όχι, όχι, όχι. Απλά χαίρομαι πολύ που έχω την ευκαιρία να βγω και να πω ότι δεν μπορώ να πω πολλά. Αυτό, έχω αυτή την ευκαιρία. Θα σε δούμε για σύντομα. Πρώτη φορά. Αλλά θα με δείτε σύντομα. Εντάξει, αυτό. Το κρατάω. Καλή επιτυχία και στις δύο θεατρικές παραστάσεις. 7 χρόνια. Και μία τεράστια έκρηξη. Τέλεια. Καλή επιτυχία.